Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν νυχθημερών σωτρόδος για την εξυπηρέτηση του κοινού. Εργαζόμενοι σε τμήματα και υπηρεσίες, σε απόλυτο συντονισμό μάχονται ενάντια στα χιόνια. Είναι γεγονός ότι κάποιες φορές υπερβάλλουμε εαυτόν έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε, ένας συνδυασμός χιονιού, παγετού, χαμηλών θερμοκρασιών είναι πολύ επικίνδυνο. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη επικινδυνότητα για να μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στους εγκλωβισμένους συνανθρώπους μας. Εκπαιδευμένοι και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όλοι μαζί και παράλληλα ο καθένας ξεχωριστά συνεισφέρει με τον δικό του τρόπο. Οι υπάλληλοι των δημοσίων έργων βρίσκονται επιποδός καθημερινά και σχεδόν επί 24ωρου βάσεως για να κάνουν τους δρόμους πιο προσβάσιμους για το κοινό. Από τις 4 το πρωί πρέπει να ξεκινήσουμε για να ρίξουμε αλάτι στους δρόμους, να ετοιμαστούν οι δρόμοι και μετά, όταν δεν χιονίζει, από ό,τι βλέπετε και εδώ, είμαστε υπόχρεοι να πλατείνουμε τον δρόμο για να υποδεχτούμε τα νέα χιόνια αν έρθουν. Ξεκινούμε νύχτα, δεν τελειώνουμε νύχτα. Ποιο είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζετε? Τα χιόνια που χλιάζουν στους δρόμους. Είναι επικίνδυνα, δύσκολο το έργο μας απάνω για μας τους μηχανοδηγούς. Θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή μας. Επιποδός βρίσκονται 24 ώρες στο 24ωρο και οι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, όπου καλούνται να επιδιορθώσουν τις ζημιές που προκαλούνται από τις κακοκαιρίες. Φέτος ήταν μια από τις πιο δύσκολες μας χρονιές, βλάβες πολλές. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο περιστατικό που κληθήκατε να αντιμετωπίσετε ως Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου φέτος? Ήταν ένα ατύχημα που είχαμε στην περιοχή του χωριού Λιμνάτη, όπου κοπήκαν μπασάλι, πέσαν τα μετασχηματιστές. Αψηφώντας τον κίνδυνο, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις αντικσότητες της εποχής, δηλώνουν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εμείς είμαστε πανέτοιμοι για ό,τι καλεστούμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αντιπλημμυρικών εξοπλισμών και εξοπλισμό για αποπαγίδευση από δυστυχήματα. Τα οχήματα μας είναι πανέτοιμα. Όπως δηλώνουν οι ίδιοι, το μόνο που δεν μπορούν να διαχειριστούν είναι η ανθρώπινη ασυνειδησία που αποδείχτηκε για ακόμα μια φορά χθες. Βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Επίτροπος Περιβάλλοντος δείχνει τα δεκάδες σκουπίδια που άφησαν πίσω τους φεύγοντας οι επισκέπτες του Σαββατοκυριακού. Αλουμίνιον μέσα στα χιόνια. Κάρβουνα, σχάρες, πλαστικά.